Είσαι μια χαρά. Έπαθα χθες ντέμι, να ξέρεις. Δηλαδή. Δηλαδή είδα τρεις ήττες και μια ισοπαλία. Ναι. Και τα βλέπα όλα καλά. Καλά. Δηλαδή τα βλέπα ότι τέλος πάντων είναι οκ. Okay, πίκρα στεναχώρια για τις αποτυχίες, τις αγωνιστικές. Αλλά στο δικό μου το μυαλό, μπορεί να είμαι και πολύ έξω και πολύ λάθος, θα το συζητήσουμε. Χθες άνοιξε περισσότερο ο δρόμος για να κάνουμε κάτι πιο έτσι, πώς να το πω ρε παιδί μου, πιο εντυπωσιακό στην Ευρώπη. Μας δίνεται αυτή η δυνατότητα, γιατί πιστεύω ότι στο conference είναι πιο πολύ κομμένο στα μέτρα μας. Δεν ξέρω αν έχεις άλλη άποψη. Όσον αφορά αυτό, όχι όσον αφορά την εμφάνιση που κάναμε. Καλά, εννοείται, όχι. 100%. Συνολικά, η ΑΕΚ δεν πήγε κακά, mm-hmm. ο ΠΑΟΚ δεν πήγε κακά, mm-hmm. οι άλλοι δύο δεν πήγαν καλά. Συμφωνούμε. Από ποιον θες να ξεκινήσουμε? Από που θέλεις, δεν έχω πρόβλημα. Να ξεκινήσουμε. Δεν έχω 4-90 λεπτά. Ναι, θα σε βοηθήσω εγώ. Τα παιχνίδια τα νωρίς, τα άλλαζα ανά 10 λεπτά και έβλεπα. Ναι. Και ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Μετά είδα όλο το παιχνίδι της ΑΕΚ. Ολυμπιακό, είδα μόνο highlights. Okay. Και την άλλη μέρα σήμερα λίγο προσπάθησα να δω κομμάτια του παιχνιδιού. Εγώ είδα πολύ Παναθηναϊκό και πολύ Ολυμπιακό είδα, να σου πω την αλήθεια. Γιατί τι έκανα, στις δύο τηλεοράσεις έβαλα Ολυμπιακό να βλέπω και ΑΕΚ να ακούω. Καταλαβες. Οπότε λοιπόν έχω εικόνα γιατί ήξερα. Άλλο να ακούς και άλλο να βλέπεις. Γι' αυτό σου λέω, επειδή όμως περίμενα ότι εσύ θα έχεις δει την ΑΕΚ περισσότερο, γι' αυτό λέω κάτσε να προσέξω λίγο περισσότερο τον Ολυμπιακό, για να μπορούμε να συζητήσουμε δύο πράγματα εδώ σήμερα. Ωραία. Έτσι. Λοιπόν, εγώ λέω να ξεκινήσουμε από αυτούς που πήγανε καλά, που είναι η πιο εύκολη συζήτηση. Δηλαδή από τον ΠΑΟΚ και από την ΑΕΚ στο χθεσινό καλά, που δεν πήγαν τόσο άσχημα όσο πήγαν οι άλλοι τέλος πάντων. Ναι, οκ. Okay. Θα εξηγήσουμε. Ναι. Τουλάχιστον. Ναι. Θα φανερωθεί τι εννοούμε με το καλά. Πάμε, ΠΑΟΚ. Πέρασε. Το ένα είναι αυτό. Ότι χθες πέρασε στην επόμενη φάση του Conference League. Ναι. Θετικό από τη μία αυτό. Mm-hmm. Και από τη μία και από την άλλη. Τέλος πάντων θετικό. Απ' την άλλη περίμενα από τον ΠΑΟΚ να κερδίσει. Καλύτερη ομάδα από την Απερντίν. Ναι. Ήταν και καλύτερη γενικώς, καλύτερη και στο μάτς. Έπαιξε με μια ομάδα η οποία έκανε δύο τελικές σε όλο το μάτς. Ναι, μια επίθεση και δύο γκολ ουσιαστικά έκανε. Δύο στα δύο είχε. Ναι. Άξιζε να κερδίσει, έπρεπε να βρει τον τρόπο. Δεν τον... Και αυτό το λέω γιατί πιστεύω ότι αν πεζόταν εκεί μπορεί και να έβγαινε πρώτος και να, όπως είχαμε πει την προηγούμενη φορά, να περνούσε με την πρώτη θέση, περνάς και έναν γύρο, έτσι ουσία, σωστά. Βέβαια. Και θα πήγαινε απευθείας στην άνοιξη. Μαθηματικά παίζει ακόμα αυτό. Ναι, σε αυτό δεν έχει επηρεαστεί σχεδόν καθόλου. Το ίδιο θέλει. Θέλει να μην χάσει την Άιντραχτ. Το ίδιο ψάχνει ο ΠΑΟΚ. Ναι, υπάρχει άλλο ένα μάτσε. Ναι, μέσα με την Ελσίκη ο ΠΑΟΚ και το Άιντραχτ Αμπερντίν. Θα μου πεις, το σενάριο αυτό περιλάμβανε και νίκες και της Άιντραχτ και του ΠΑΟΚ. Σωστό. Και με την Αμπερντίν και με την Ελσίνκη. Σωστό. Και μετά ο ΠΑΟΚ ήθελε να μην χάσει, να πάρει ένα χ. Έτσι. Από την Άιντραχτ. Τώρα παίζει το μάτσα Άιντραχτ ΠΑΟΚ, σωστά. Ναι, ναι, ναι. Τώρα είναι, δεν είναι τελευταία αγωνιστική, τώρα είναι. Ναι, ναι. Ναι. Τώρα, τέλος του, ξέρω, τέλος του μήνα. Δεν θα βγει το αποτέλεσμα με το μεταξύ τους παιχνίδι. Ας μην θεωρήσουμε τίποτα δεδομένο. Ναι. Εγώ θεωρούσα ότι επειδή ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος από την Αμπερντίν, το έδειξε και στο γήπεδο ότι θα κέρδιζε και τελικά βγήκε χ. Ναι. Ενώ αν κέρδιζε την Αμπερντίν, έπαιρνε χ με την Άιντραχτ, θα ήμουν σίγουρος 90% ότι με την Ελσίνκη θα υπερβάλλουν αυτό που λέμε και θα το παίρνει. Εντάξει, υπάρχει και το εξής, που είναι ένας παράγοντας σημαντικός, ότι η Ελσίνκη έχει ήδη ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της. Τώρα έχουν χειμερινή διακοπή στη Φιλανδία. Και εξής, αυτό σε έναν βαθμό μπορεί να επηρεάσει, έτσι, την ομάδα που θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στο τέλος της φάσης. Μπορεί να επηρεάσει στην πραγματικότητα. Θα ήθελα να μην επηρεάσει καθόλου το μυαλό του ΠΑΟΚ και των παιχτών και του προπονητή. Ξέρεις, και θεωρούν ότι είναι το μάτς εύκολο. Δεν είναι πολύ δυνατός ο στόχος. Νομίζω ότι δεν θα τους επηρεάσει. Ναι, είναι πολύ δυνατός ο στόχος. Δεν μου φαίνεται καθόλου άπειρος σε αυτά ο Λουτσέσκου. Γιατί ακόμα και αν, ας πούμε, μπει ο ΠΑΟΚ στη λογική της
πώς να το πω, που πολλές φορές θα αρρωσταίνουμε από αυτήν. Δηλαδή να βρούμε τρόπο να ρίξουμε τη ματιά μας περισσότερο στα μάτια του ελληνικού πρωταθλήματος, να μην πάθουν καμιά ζημιά. Ακόμα και εκεί να το ρίξει. Το να κερδίσεις δύο παιχνίδια ουσιαστικά τερματίζοντας πρώτος στο Conference League. Και αυτή τη λογική εξυπηρετεί. Διότι εκεί που οι άλλοι θα έχουν, ας πούμε, μπαράζ, θα έχουν τα knockout παιχνίδια, αυτά τα play-off του Conference League, ο ΠΑΟΚ θα έχει ουσιαστικά κενά. Πολύ σωστά μιλάς. Και εγώ πιστεύω ότι θα ρίξει, αν κάπου επικεντρωνόμαστε περισσότερο, ο ΠΑΟΚ θα επικεντρωθεί στο να κάνει νίκη στην Άιντραχτ παρά στο πρωτάθλημα. Και εγώ αυτό θα έκανα. Γιατί και κόστος να έχει, όπως πολύ σωστά το είπες, έχει αμέσως μετά κέρδος, οπότε είναι μία ή άλλη, και από την άλλη μιλάμε και για Ευρώπη, έτσι. Ναι. Τι σου άρεσε από τον ΠΑΟΚ? Ο Τάισον. Ο Τάισον, ναι. Θυμάστε, το λέγαμε και στα ντέρμπι τα προηγούμενα, αν ο Τάισον είναι καλός, μαζί με τον Κωνσταντέλια, είναι μεγάλος μπελάς για οποιαδήποτε ομάδα. Εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση... Ήταν και πιο επιδραστική, ο Τάισον σίγουρα ήταν ο πιο ενεργητικός παίκτης του γηπέδου. Ναι, μου κάνει τρομερή εντύπωση πώς συνεργάζεται με τον Μπάμπα, που έχει βρει τρομερό κώδικα επικοινωνίας με τον Μπάμπα. Οι καλοί παίκτες μεταξύ τους μιλάνε. Ναι. Ο Μπάμπα είναι εντυπωσιακός, να σου πω την αλήθεια. Mm-hmm. Από την πρώτη στιγμή που τον είδα. Απλά περιμένω να δω τη συνέπειά του. Δεν τον ήξερα, δεν έχω παρακολουθήσει παιχνίδια του, mm-hmm. αλλά η απόδοσή του είναι... Τα προσόντα του είναι εντυπωσιακά. Πάντως μέχρι στιγμής, σε όσα παιχνίδια έχει παίξει ο ΠΑΟΚ σε πρωτάθλημα και Ευρώπη, νομίζω ότι αν διαλέγαμε έναν ποδοσφαιριστή, έναν που ξεχωρίζει με την απόδοσή του, νομίζω ότι είναι ο Μπάμπα αυτός σε όλα τα παιχνίδια. Πόσα δεν πήγε καλά ο Τάισον. Εγώ φέτος έχω και τον Τάισον. Μήπως έπαιξε παραπάνω μάτς ο Τάισον με τον Μπάμπα. Θα το βρούμε αυτό, δεν είναι δύσκολο να το βρεις. Αλλά εγώ λέω ότι... Ο Τάισον ο καλός είναι πολύ πειραστικός. Συμφωνώ. Είναι αυτό. Είναι η αδικία των παιχτών που... Ναι, παίζει και στη θέση που μπορεί, αλλά, που μπορεί να αλλάξει ένα μάτς. Έτσι. Μπράβο. Που γράφουν νούμερα περισσότερα από τους άλλους. Η αλήθεια είναι πάντως ότι η αριστερή πλευρά του ΠΑΟΚ με τον Ράχμαν Μπάμπα έχει βρει ένα σταθερό σημείο αναφορά στην επίθεση, όπως ο Ολυμπιακός με τον Ρόντι Νέι από δεξιά. Με τη μόνη διαφορά ότι ο Μπάμπα είναι και καλός ανασταλτικά. Δεν είναι το καλύτερο του, δεν είναι το καλύτερο του, αλλά είναι καλός ανασταλτικά. Ναι, μέχρι στιγμής έτσι φαίνεται. Θέλω λίγα ακόμα παιχνίδια για να καταλάβω 100%, αλλά αυτό που βλέπω μέχρι στιγμής είναι εντυπωσιακό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και μ' αρέσει και ο Τάισον, όπως είπα, και ο Κωνσταντέλιας ήταν πάρα πολύ πιο ενεργός από οποιαδήποτε άλλο μάτς. Τουλάχιστον στην μεγάλο μάτς, ενώ... Το βάζω μεγάλο και αυτό, μπορεί να είναι η Αμπερντίν, αλλά είναι ευρωπαϊκό μάτς. Ο Κωνσταντέλιας βγήκε πάρα πολλές φορές πίσω, έπαιρνε την μπάλα, ήταν οργανωτής επί της ουσίας. Πρώτα ο Τάισον και μετά αυτός. Ναι. 9 μάτς έχει παίξει στην Super League ο Τάισον με 733 λεπτά συμμετοχής, ενώ ο Μπάμπα έχει 8 μάτς με 714 λεπτά συμμετοχής. Πάνω κάτω το ίδιο. Πάνω κάτω, δηλαδή. Το ίδιο, ναι. Πάνω κάτω το ίδιο. Τι δεν σ' άρεσε στον ΠΑΟΚ? Τι δεν μου άρεσε στον ΠΑΟΚ? Αναγκάστηκε, τον ανάγκασε η μαζική άμυνα της Αμπερντίν να παίξει με πολλές σέντρες. Για ΠΑΟΚ, λίγο σπάνιο αυτό. Ναι. Δεν το προτιμά. Δεν το προτιμά. Ναι. Τις φάσεις πάλι τις έβγαλε. Αλλά πολύ, πολύ άμυνα η Σκοτσέζη. Αυτό στο τέλος θα πούμε ότι λειτουργήσε υπέρ τους, γιατί όταν κάνει σέντρα μπαίνει μέσα και η τύχη, έτσι. Δεν είχαν χώρους πολλούς. Ήταν όλοι πίσω από την μπάλα. 9 παίχτες πίσω από την μπάλα συνεχώς. Ναι. Έτσι. Ναι, ναι. Δεν είναι πολύ εύκολο. Δεν είναι πολύ εύκολο. Καθόλου εύκολο δεν είναι. Εντάξει, αν πρέπει να πω τι δεν μου άρεσε, θα πω αυτό. Ναι. Αν πρέπει κάτι να βρούμε αναγκαστικά. Ναι. Συνολικά ήταν καλός ο ΠΑΟΚ όμως. Mm-hmm. Αλλά τον έχουμε συνηθίσει όλοι να παίζει με ποδόσφαιρο συνδυαστικό. Το έκανε και το έκανε καταπληκτικά σε μερικές φάσεις, ειδικά στον γκολ του Τάισον. Ναι. Τρομερή κίνηση, απίστευτη κίνηση. Γενικώς και η ταχύτητα της φάσης. Και η ταχύτητα του Τάισον, γιατί πατάει η περιοχή με ένα σπριντ απίστευτο, έτσι.
Και το γύρισμα ήταν καλό. Μην ξεχνάμε ότι ήταν ωραίο. Δεν είναι και στην πρώτη νιώτη ο Τάισον. Δεν είναι, γι' αυτό με εντυπωσιάζει φέτος σε όλη τη, σε όλο το σώμα του. Βέβαια, αν κοιτάξεις το βιογραφικό, θα καταλάβεις. Το ξέρουμε. Έτσι, θα καταλάβεις, ναι, ας πούμε, τι παραστάσεις έχει αυτό το παιδί. Γι' αυτό μιλάω πιο εύκολα για τον Τάισον και όχι για τον Μπάμπα, που δεν έχω την ίδια εικόνα. Γιατί με τον Τάισον τον έχουμε δει και σε άλλη ομάδα. Τον Μπάμπα, εγώ τουλάχιστον δεν τον έχω ξαναδεί. Ναι, ναι. Ναι, ίσως επειδή ισοφάρισαν από το πουθενά δύο φορές. Τη μία προηγήθηκα νομίζω. Εντάξει, το πρώτο γκολ είναι πολύ σεντερφόρηση. Ισοφάρισαν. Πολύ σεντερφόρηση, ωραίο. Πάρα πολύ όμορφο γκολ. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Αλλά ισοφάρισαν από το πουθενά. Ναι. Κανένα δεν περίμενε να ισοφαρίσει. Το 2-2 δεν το περίμενε κανείς. Σωστό. Εκεί μετά μπορεί να βγει και λίγο Κοτάρσκι, λες, το 2-2. Όχι. Όχι. Δεν βλέπει. Δεν βλέπει. Ναι. Φαίνεται ότι λίγο αργεί, αυτό εννοείς. Ναι, ναι, ναι. Το θέμα είναι πότε είδε και την μπάλα. Αυτό ναι. Είναι κάτι πολύ μεγάλη κουβέντα για να την πω εγώ. Δεν τη λέω πολύ εύκολα. Μπορούμε να πούμε, θα μπορούσε να πάει πιο γρήγορα. Μπορεί απ' την άλλη δεν υπάρχει κάμερα στα μάτια του ή από τη μεριά πίσω του Κοτάρσκι για να δούμε πότε βλέπει την πότε μπάλα. Είδε την μπάλα, ναι, πότε είδε την μπάλα. Ναι. Πάντως τα νούμερα στο τέλος του παιχνιδιού, τα χοντρά νούμερα, αυτά που είναι διαθέσιμα σε όλους και όχι τα πολύ αναλυτικά, δείχνουν μια σαφή υπεροχή του ΠΑΟΚ, όπως την είδαμε και εμείς μέσα στον αγωνιστικό χώρο, με 21 τελικές προσπάθειες του ΠΑΟΚ, μερικές εκ των οποίων, πολλές εκ των οποίων, πολύ ποιοτικές τελικές προσπάθειες. Εγώ 16 έχω δει. 16 έχεις δει εσύ, ναι. Εγώ σου λέω τα επίσημα στατιστικά. Τα επίσημα στατιστικά της UEFA σου λέω. Ναι, από τις 16 οι 5 είναι στην εστία. Μην κάνεις την πρόσθεση 16 και 5-21. Ναι. Μήπως εκεί υπάρχει η διαφορά μας. Βλέπω τρομερή ακρίβεια στις πάσες για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Έτσι βλέπω εγώ, ναι. Για να το δω και εγώ, γιατί ο ΠΑΟΚ μας έχει συνηθίσει, είναι από τις ομάδες που έχουν όντως τρομερή ακρίβεια στις πάσες. Για να δω. 84 δεν είναι μεγάλη ακρίβεια για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ παίζει από το 87, 88 και πάνω. Ναι, εγώ τους έχω στο 86 εδώ. Δεν ξέρω τι στατιστικά βλέπω εγώ. Εγώ βλέπω Y-Scout. Y-Scout, οκ. Προφανώς είναι πιο λεπτομερή λοιπόν τα στατιστικά αυτά. Και 61% κατοχή της μπάλας. Εγώ βλέπω 70. 70 βλέπεις εσύ. Ναι. Ναι. Και expected goals 2,08 ΠΑΟΚ και 0,3. Ωραία. Από μόνο και μόνο από αυτό, έτσι, φαίνεται το πόσο έπεσε από την Ακρόπολη η Αμπερντίν και βρήκε και πορτοφόλι. Ναι, αλλά δεν λειτουργούσε και πάρα πολύ καλά. Έστω στις 5 επιθέσεις που έκανε η... Πρέπει να έκανε γύρω στις 15, αν θυμάμαι καλά. Δεν το θυμάμαι τώρα το... Υπάρχει και αυτό, θα το δω. Λοιπόν, 16 επιθέσεις έκανε. Και εδώ λέει, έκανε ένα σούτ στις 16 επιθέσεις. Λοιπόν, δεν πατούσε και πολύ καλά το δίδυμο, να σου πω την αλήθεια. Χωρίς να έχουν ατομικά κακή απόδοση ο ένας και ο άλλος. Θα αρέσει και μπερδευόταν, ίσως επειδή ήταν και εκτός ρυθμού, δεν δεχόταν πολλές επιθέσεις. Ήταν και λίγο άτυχες οι φάσεις. Σε μια-δυο φάσεις φαινόταν λίγο μπέρδεμα. Σε μια φάση πήγε να μπει αυτό το γκολ. Ήταν λίγο... Λες να υπάρχει θέμα συντονισμού. Όχι, λέω για τις φάσεις που έτυχαν. Αχα. Δεν έχω μπροστά μου τη στοιχεία για το πόσο έχουν παίξει μαζί οι Κουλιαράκης με Κόγκ. Με Κόγκ. Ναι. Αλλά δεν μπορώ να κρίνω την άμυνα από τη στιγμή που δεν έγινε και τίποτα. Απλά λέω από τις λίγες αυτές επιθέσεις, ξέρεις, το ένα μπερδευτήκαν, θα γινόταν αυτό γκολ. Το άλλο μπήκε γκολ με πολύ ωραία κίνηση βέβαια του σεντερφόρ, αλλά και η σέντρα βγήκε και πέρασε και πήγε στο σεντερφόρ. Ξέρεις. Με 0,3 δεν πρέπει να τρως δύο γκολ. Ναι. Το γκολ, το φάουλ είναι φάουλ, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Δεν του πήγε το... Επειδή και η τύχη παίζει ρόλο, έστω ένα μικρό, στον ΠΑΟΚ δεν είχε ο ΠΑΟΚ τύχη σε αυτό το μάτς. Να το πω έτσι χοντρικά. Ναι. Δηλαδή στην Αμπερντίν κάτσαν... Ό,τι έκανε. Δύο έκανε, δύο γκολ έβαλε. Και δεν μου άρεσε και η βουτιά του Κουλιαράκη. Να καταλάβουμε ότι υπάρχουν κάμερες. Δεν είναι ωραίο αυτό. Όπως έκανε βουτιά ο Κωνσταντέλιας και σηκώθηκε χωρίς να... Έκανε βουτιά. Έπεσε. Και σηκώθηκε χωρίς να φυσικά να ζητήσει τίποτα. Σε μια φάση. Έτσι και ο Κουλιαράκης έπρεπε να σηκωθεί. Δεν του ταιριάζει γιατί είναι πολύ σοβαρό παιδί. Τον έχω γνωρίσει. Δεν μου άρεσε. Είπατε δεν μου άρεσε. Να σου κάνω μια ερώτηση τώρα που δεν έχει να κάνει με το μάτς αυτό. Έχει να κάνει με το μάτς το ντέρμπι, το πρόσφατο στο Καραϊσκάκης, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Δήλωσες ότι δεν συγκινήθηκες στην απόδοση του ΠΑΟΚ. Ναι. Δηλαδή, συγγνώμη ρε φίλε.
Μπορεί να χρησιμοποιήσει λάθος λέξη. Εντάξει, δεν το συζητήσαμε αυτό. Αν πούμε για τη λέξη, μπορεί να ήταν, αλλά ήταν μέσα σε ένα. Πώς να το πω. Ναι. Σε πολλά που είπα, τι ήθελα να πω. Για πες. Α, τώρα κοίτα, μου δίνεις την ευκαιρία. Ωραία, είδες, γι' αυτό είμαστε εδώ. Είχα τρία παράπονα. Ναι. Ναι, γι' αυτό. Ήθελα να πω ότι όπως και στο πρώτο μάτς με την ΑΕΚ, που ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καθόλου καλός, δεν σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ είναι κακή ομάδα, επειδή έπαιξε αυτό το μάτς. Έτσι και στο μάτς με το Καραϊσκάκι, επειδή έβαλε 4 στον Ολυμπιακό, δεν σημαίνει ότι είναι πολύ καλή ομάδα. Ότι αυτά τα δύο αποδόσεις του ΠΑΟΚ δεν είναι και χαρακτηριστικές της ομάδας. Αυτό... Ναι, είναι κάτι σαφές. Εκεί θέλω να καταλήξω. Βέβαια το εξήγησα μέσα στην εκπομπή αν κάποιος την έβλεπε, αλλά εντάξει, άμα βγει τώρα ένα απόσπασμα βγάζει και ένα άλλο συμπέρασμα. Εγώ δεν προλάβα να το δω, απλά με πήραν τηλέφωνο αμέσως και μου είπανε, δηλαδή ο κύριος Νικολαίδης τι πρέπει να δει από τον ΠΑΟ και να νιώσει συγκινημένος. Έτσι να το πάνε. Και λέω, κάτσε να το ρωτήσω, ρε παιδιά, δεν ξέρω. Κοίτα, όπως λοιπόν εγώ δεν λέω το ότι πρέπει να φύγει ο Λουτσέσκου να αλλάξει το ρόστερ του ΠΑΟ και τα λοιπά γιατί ήταν τόσο κακός μέσα στη Φιλαδέλφια, έτσι θεωρώ και μέσα στο Καραϊσκάκι, έκανε αυτό που ήξερε καλά, αλλά βολεύτηκε πάρα πολύ με το παιχνίδι του Ολυμπιακός. Το παιχνίδι του Ολυμπιακός ήταν κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του Λουτσέσκου και είπα επίσης ότι σε τέτοιο μάτς, σε ένα κοντρόλ παιχνίδι, δίνοντας χώρο στον ΠΑΟ, τον ΠΑΟ δεν μπορεί να το παίξει κανείς, είπα ότι μπορεί να το παίξει μόνο ο Παναθηναϊκός λίγο. Να το κοντράρει, όχι λίγο, να το κοντράρει σε τέτοιο μάτς. Ότι αν τον αφήσει τον ΠΑΟΚ έτσι, ξέρει να το κάνει πολύ καλά. Αυτό έκανε ο Ολυμπιακός και μου φάνηκε εύκολη, χωρίς να υδρώσει πάρα πολύ, μου φάνηκε εύκολη η νίκη του ΠΑΟΚ. Αυτό εννοώ, αλλά δεν υπάρχει αυτή η διαφορά συνολικά μεταξύ Ολυμπιακού ΠΑΟΚ, ούτε μεταξύ ΑΕΚ ΠΑΟΚ στο προηγούμενο μάτς. Προφανώς, προφανώς. Και πώς εξηγείται κιόλας αυτή η διαφορά στην εικόνα, έτσι. Πώς από Κυριακή σε Κυριακή, έχουμε μια ομάδα από Δευτέρα σε Κυριακή ουσιαστικά, μια ομάδα που δεν εμφανίζεται καν σε ένα παιχνίδι. Με την ΑΕΚ δεν εμφανίστηκε. Έκανε μια τελική προσπάθεια στο 96 ο ΠΑΟΚ σε εκείνο το μάτς. Ναι, ναι, ναι. Εμφανίστηκε με, αυτή τη λογική και με αυτό το πλάνο μέσα στο Γιώργος Καραϊσκάκης και έκανε αυτό το θρίαμβο. Ξέρεις τι έγινε. Τρελαίνεσαι καμιά φορά. Κοίταξε, επειδή δεν του βγαίνει του ΠΑΟΚ να αντιμετωπίσει αυτή την ΑΕΚ, πήγε, νομίζω, δικιά μου γνώμη, πήγε να αλλάξει τρόπο παιχνιδιού μέσα στη Φιλαδέλφεια. Και να παίξει διαφορετικά και όχι να χτίζει από πίσω γιατί το είχε πληρώσει. Οπότε πήγε να παίξει με μεγάλες μπαλιές κτλ. Ένα πιο άμεσο παιχνίδι. Ναι. Η ΑΕΚ όμως, πάμε τώρα εδώ. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε όπως θα ήθελε η ΑΕΚ. Όπως ακριβώς λέω ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε όπως θα ήθελε ο ΠΑΟΚ. Έτσι έκανε και ο ΠΑΟΚ μέσα στη Φιλαδέλφεια. Πήγε να παίξει direct ποδόσφαιρο με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ δεν μπορούσε να την παίξει την ΑΕΚ έτσι. Δηλαδή το αφήνει στην τύχη το παιχνίδι. Θα πάρει η ΑΕΚ την μπάλα στα πόδια. Θα παίξει και αυτή γρήγορα. Αλλά ο ρυθμός θα είναι πολύ γρήγορος. Να πρέπει να της κόψεις το ρυθμό, να κρατήσεις την μπάλα, το έχει κάνει ο Παναθηναϊκός δύο φορές και να προσπαθήσεις να την παίξεις αλλιώς, να την αφήσεις να ανέβει πάνω. Ναι, για να το κάνεις αυτό πρέπει να αλλάξεις την μπάλα πίσω και φυσικά δεν πρέπει να αποφύγεις το pressing της ΑΕΚ. Κάτω. Κάτω. Δύσκολο. Αλλά έτσι μπορείς να την παίξεις την ΑΕΚ. Ναι. Ο ΠΑΟΚ, ναι. Ο ΠΑΟΚ περισσότερο εγώ λέω ότι... Άλλαξε στυλ. Μέσα στον Ολυμπιακό δεν ξέρω τι στυλ πήγε να παίξει ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι πήγε να παίξει το δικό του παιχνίδι. Αλλά τον είδα λίγο να προσπαθεί να διαβάσει το μάτς με τον Ολυμπιακό. Να τσεκάρει πώς θα παίξει ο Ολυμπιακός. Απ' την άλλη είδα τον Ολυμπιακό να μην πρεσάρει. Να αφήνει τον ΠΑΟΚ με την βάλα στα πόδια. Το είδε ο ΠΑΟΚ. Αυτό σιγά σιγά έκανε το παιχνίδι δικό του και επέβαλε το ρυθμό του. Εγώ λέω ότι κλειδί στην εξέλιξη αναμέτρηση και διαμόρφωση τη εικόνα που μα μένει πιο πολύ στο μυαλό, γιατί είναι αυτή του δευτέρου ημιχρόνου και όχι του πρώτου ημιχρόνου, όπου νομίζω θα συμφωνήσουμε ότι το παιχνίδι ήταν ένα παιχνίδι μοιρασμένο στο πρώτο ημιχρόνο. Θα σου πω. Εγώ την αίσθηση είχα ότι ο ΠΑΟΚ το έλεγχε. Ναι. Χωρίς τεράστια διαφορά, αλλά το έλεγχε το παιχνίδι. Πατούσε καλύτερα στο γήπεδο ο ΠΑΟΚ. Okay. Με τρία χαφ ο Ολυμπιακός. Θυμάσαι που το λέγαμε. Βεβαίως. Δεν το περίμενε κανείς. Τρία χαφ έβαλε χωρίς τελικά να πάρει αυτό που ήθελε ή να ελέγξει. Ωραία. Το ρυθμό με τα τρία χαφ. Θες να μου πεις τι έπαθε όταν έβγαλε ένα από τα τρία χαφ. Γιατί δεν έπαθε τίποτα. Έγινε ένα πέναλτι το οποίο δεν έπρεπε να γίνει. Ναι. Και εκεί δεν μπορείς να αντιδράσεις. Είναι σαν να τέλειωσε το μάτς. Okay. Πράγμα το οποίο δεν το έχουμε επίσης δει πολλές φορές στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός αντιδρά. Αντέδρασε μόνο ο Φορτούνης στο τέλος. Ναι. Επί της ουσίας, αν θες τη γνώμη μου. Εγώ λέω πάντως ότι εκεί πέρα βιάστηκε ο Φορτούνης λίγο ο Μαρτίνεθ να καταλήψει το αρχικό του πλάνο.
δεν πήγαινε καλά το πλάνο του, παρόλο που ήταν μόνο 0-1. Δηλαδή, λες ότι επειδή άλλαξε και βάλε... Λέω άλλαξε ότι... τα τρία χαφ, ότι άλλαξε και όλη η εικόνα του παιχνιδιού. Μη μας μπερδεύει νομίζω, γιατί ο ΠΑΟΚ έκανε λίγες φάσεις και καλές. Το πέναλτι αυτό ήταν πολύ εύκολο πέναλτι. Συμφωνώ. Λέω το 0-2 δεν μπόρεσε να αντιδράσει μετά ο Ολυμπιακός. Σαν να μην το πίστευε, σαν να καταλάβαινε ότι δεν είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Εγώ λέω, Ντέμι, το εξής. Ότι αν, ας πούμε, παρατηρήσαμε ένα πρόβλημα, τέλος πάντων, μια γραμμή που ο ΠΑΟΚ μπορούσε να πιεστεί περισσότερο από τις υπόλοιπες, ήταν αυτή στη μεσαία γραμμή. Λόγω των χαρακτηριστικών των ποδοσφαιριστών του. Όχι ότι δεν είναι ποιοτικοί ποδοσφαιριστές, αλλά έχουν κάποια χαρακτηριστικά τα οποία ευνοούν τον αντίπαλο, βοηθάνε τον αντίπαλο να πιέσει, να κλέψει μπάλες και να ελέγξει το ρυθμό με αυτόν τον τρόπο. Το γεγονός λοιπόν ότι ξαφνικά νιώθουν μια άνεση ο Σντόεφ με τον Μεϊτέ, βοηθάει και όλο τον ΠΑΟΚ να πάρει ανάσα και να κοιτάξει ακόμα μεγαλύτερη ευκολία το πώς θα επιτεθεί, το πώς θα φτιάξει τις επιθέσεις του, πώς θα υλοποιήσει το πλάνο του προπονητή. Εγώ το έβλεπα αυτό και στο πρώτο ημίχρονο. Ναι. Απλά το είδαμε πολύ περισσότερο μετά το 0-2, ναι, γιατί ήταν ο ψυχολογικός παράγοντας που έκοψε τα πόδια του Ολυμπιακού. Okay. Και είχε και τον Πορόζο που ήταν σε κακή μέρα. Ναι, ναι, ναι. Ήταν ναι, μέσα και στα 4 γκολ. Ναι. Ωραία. Κύριε, θα κάνουμε διαφημίσεις, θα κάνουμε break σε αυτό το σημείο και θα επιστρέψουμε να μιλήσουμε για την ΑΕΚ, η δεύτερη που παίρνει σχετικά καλό βαθμό χθες, με βάση τα όσα μας είπες εσύ τουλάχιστον. Έτσι. Στο ναι, δεν ήταν κακή η ΑΕΚ. Ναι. Μετράει και ποιον αντίπολο έχουμε απέναντι, έτσι. Προφανώς, ναι. Θα εγώ βέβαια όλοι κακούς αντιπάλους έχουν, αλλά θα τα πούμε. Ναι, έχω μια ένσταση πάνω σε αυτό που λες σχετικά με τη βασική ιδέα του Αλμέιδα και το πόσο, πώς να το πω, εύστοχη ήταν απέναντι σε μια ομάδα σαν τη Μαρσέιγ. Κοίταξε, αλλά... όταν πάμε και λέμε για το εύστοχη, ναι, για να πάμε σε αυτό σημαίνει ότι έχουμε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις και μετά κρίνουμε την ευστοχία. Όχι, ναι, όχι, όχι εύστοχη η ΑΕΚ. Εύστοχο το πλάνο, εγώ λέω. Εγώ λέω το...